Το νήμα της ζωής της κόπηκε βάναυσα και άδικα μόλις στα 21 της χρόνια. Όμως το παράδειγμά της μέσα από τη γενναιότητα της οικογένειάς της να δωρήσουν τα όργανά της για να ζήσουν άλλοι άνθρωποι θα ζει για χρόνια. Όπως και οι άνθρωποι που μέσα από την άτυχη αίμα από τα Χανιά άντλησαν την ευκαιρία για να ζήσουν μια νέα ζωή. Ήταν μια συγκλονιστική πραγματικά περίπτωση, ένα φωτεινό παράδειγμα και η οικογένεια και η ίδια. Μας συγκίνησε όλους βαθιά. Να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν γίνει πάρα πολλές δωρεές, κάτι που κάνει το νησί μας να ξεχωρίζει, όμως αυτή ήταν μια περίπτωση που μας άγγιξε πραγματικά όλους. Δίνοντας ζωή σε ανθρώπους, η 21χρονη και η οικογένειά της έγιναν ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και αλτρουισμού, λέει η πρόεδρος του Παγκρίτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τη δωρεά οργάνων άνοιξε και πάλι. Φυσικά και αναθέρμανε τη συζήτηση. Να πω βέβαια ότι εμείς σταθερά και αθόρυβα σε κάθε αιμοδοσία υπάρχει ενημερωτικό τραπέζι για το θέμα με έντυπα κτλ. Και ο καθένας μπορεί να έρθει να το κουβεντιάσει. Οι αιμοδότες γενικότερα είναι πολύ κοντά και σε αυτό το θεσμό. Νέοι και παλιότεροι αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν και σήμερα στο κάλεσμα του Αιματοκρήτη, μόνο λόγια συγκίνησης και υπερηφάνειας είχαν να πούν για αυτή τη σπουδαία πράξη. Μόνο αισιοδοξία μπορεί να δώσει και μόνο κουράγιο στους γονείς. Μακάρι να βρούμε και άλλοι το θάρρος, να προχωράμε σε τέτοιες ενέργειες αγάπης και δοτικότητας. Ανάμεσά τους και ο 33χρονος Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, που σήμερα έλαβε πληροφορίες και εκτός από αιμοδότης έγινε δωρητής μυελού των οστών, σαν χρέος όπως τόνισε απέναντι στον συνάνθρωπο. Μια απλή σκέψη ότι αφού μπορείς να βοηθήσεις, γιατί να μην το κάνεις. Δεν κοστίζει τίποτα, θέλει λίγα λεπτά από τη ζωή σου. Και για κάποιον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόεδρος του Παγκρίτιου Συνδέσμου, που εξήγησε ότι οι νέες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένες σχετικά με τη δωρεά οργάνων, υπενθύμησε ότι η συζήτηση που σχετίζεται με αυτή τη μεγαλειώδη πράξη ανθρωπιάς σε καμία περίπτωση δεν έχει σαβάσει τη στο θάνατο, αλλά την ίδια τη ζωή. Έχουμε αρκετά μηνύματα, έχουμε πολλά σχόλια για αυτή την πράξη. Και ξέρετε, αυτό έχει σημασία να αρχίσουμε να το συζητάμε ως κοινωνία, ως κάτι θετικό, ως κάτι που συνδέεται με τη ζωή και την ελπίδα. Γιατί πολλές φορές το άκουσμα αυτής της ιδέας το συνδέουμε αυτόματα με το θάνατο. Η νέα γενιά είναι η γενιά που πραγματικά πιστεύω ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Το βλέπουμε και στην αιμοδοσία, το βλέπουμε και στα θέματα της δωρεάς και μυλού των οστών και συμπαγών οργάνων.